ΑΕΡ ήταν τα τέσσερα στοιχεία με τα οποία προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν τη φύση οι αρχαίοι Έλληνες. Άλλωστε ήταν και οι πρώτοι οι Έλληνες, οι αρχαίοι, οι οποίοι προσπάθησαν να βρουν τα αίτια των γεγονότων. Τα «dererum natura», όπως συνηθιζόταν να λέγεται την εποχή της αναγεννήσεως. Οι αποχές, δηλαδή οι διαφορές της μέσης θερμοκρασίας, την οποία είχαμε στη Μεσόγειο τα προηγούμενα 500 χρόνια, φαίνονται σε αυτή τη διαφάνεια, η οποία έχει κατασκευαστεί από ποικίλες πηγές, διότι οι μετρήσεις που έχουμε μόλις ξεπερνούν τα 200 χρόνια. Εδώ είναι 500 τα χρόνια, αλλά στο παρελθόν οι μετρήσεις στηρίζονται σε δακτυλίους δέντρων, σε έμεσες μετρήσεις, τις οποίες αναλύσαμε 300 συνάδελφοι σε ένα ομπόδι τόμο υπό τον συνάδελφο και εκλεκτό φίλο, τον καθηγητή Λούτερ Μπάχερ, και βλέπει κανείς ότι πράγματι υπήρχε ψύχος την εποχή από το 1500 μέχρι το 1800 και σιγά σιγά άρχισε να ζεσταίνεται. Αυτή ήταν η μοίρα της αλλαγής του κλίματος στη Μεσόγειο, αν εντωμεταξύ δεν είχε παρεμβληθεί ο άνθρωπος να αλλάξει τη σύσταση της ατμόσφαιρας, στην αιτία της οποίας, δηλαδή η αλλαγή της σύστασης, οδηγηθήκαμε σε αυτή την ξέφρενη υπερθέρμανση και αποσταθεροποίηση του κλίματος. Εδώ βλέπετε τις αλλαγές οι οποίες έγιναν στη Δυτική Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα και στην Ανατολική Ελλάδα. Εδώ οι αλλαγές στην βροχή είναι σημαντικές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, η οποία Δυτική Ελλάδα δίνει όλο το είδωρ στην Ανατολική Ελλάδα. Η Ανατολική Ελλάδα είναι ξηρή μέχρι και τις Κυκλάδες και από εκεί και πέρα τα βουνά της Ανατολίας, της Τουρκίας, είναι εκείνα τα οποία βοηθούν, είναι εμφανίζονται ως ομπροπλευρά, βοηθούν έτσι ώστε να υπάρχουν ύδατα στα Δωδεκάνησα, τα οποία Δωδεκάνησα συνδέονται και δια του αέρος, δηλαδή από τα σύννεφα, από τις βροχές, τις όποιες λίγες βροχές είναι το χειμώνα, γιατί είναι μεσογειακό το κλίμα, αλλά και επίσης υπόγεια συνδέονται με μεγάλα ποτάμια, τα οποία ρέουν από την όμβρο πλευρά της Τουρκίας. Εδώ βλέπετε αυτά τα φαινόμενα τα οποία μας έχουν πλήξει και συζητώνται σε παγκόσμια μάλιστα κλίμακα.